Έχετε ένα θέμα διάκριση χρηματοδότησης. Όσο και αντίθετοι να είμαστε και πιστεύουμε ότι δεν είναι προς το συμφέρον της πόλης αυτή η πρόταση, με δεδομένο μάλιστα την κλιματική αλλαγή, τον κάψωνα, σε συνδυασμό με την παλαιολόγο που δεν προβλέπεται τίποτα σχεδόν με βιοκλιματολογική μελέτη, είναι αδιανόητο τη σημερινή εποχή να γίνονται αναπλάσεις σε κέντρα της πόλης, παρένθεση, όλοι οι Δήμοι πάνε μέσω ΣΒΑΚ, και εδώ ξεκινήσαμε αλλά το σταματήσαμε, να μην υπάρχει βιοκλιματολογική μελέτη με συγκεκριμένα μετρήσιμα στοιχεία. Το να βάλουμε κανένα τετράκι, να κάνει κανένα αγίσιο κτλ. Και τέτοια αυτά είναι αστεία, είναι παραμύθια ούτε για μικρά παιδιά. Λοιπόν, αλλά επειδή η πλειοψηφία αποφάσισε, είναι έγκριση χρηματοδότησης, εμείς δεν μπορούμε να πούμε να μην γίνει η χρηματοδότηση, γιατί όπως έχουμε πει, θέλουμε την ανάπλαση της παλαιολόγου και όχι μόνο της παλαιολόγου και της Λυκούργου. Συμφωνούμε για την έγκριση της χρηματοδότησης. Κατά τα άλλα, έχουμε τις απόψεις μας. Θεωρούμε ότι έχουμε απόλυτο δίκιο, διότι θα δικαιωθούμε όταν θα γίνουν κάποια πράγματα. Ναι, τέλος του Ιουνίου, η πόλη κατέγραψε μια πρωτιά, όχι σαν της Ιταλίας εχθές, μια πρωτιά όμως η οποία δεν είναι για να μας ζηλεύουν, είναι θερμή, 41,4 βαθμούς κάπου στις 23, 42,8 αν υπάρχει Θεός, ας πούμε, 43 βαθμούς στο κέντρο της πόλης, και είναι κρίμα, προχωρώντας στην ανάπλαση του κέντρου της πόλης, να μην έχουμε λάβει υπόψη οι μελετητές ακόμα κάποια βιοκλιματική μελέτη για όλα αυτά. Πηγαίνουμε να φτιάξουμε την πόλη, να κάνουμε την ανάπλαση με συμβατικά υλικά, εντάξει, με σκιά μεγαλύτερη, με νερό, αλλά ο μεγάλος όγκος, η επιφάνεια είναι ο δρόμος. Θα χρησιμοποιήσουμε τα κοινά υλικά όπως τα ξέρουμε. Χωρίς ανακλαστικότητα, χωρίς με μεγάλες απορροφητικότητες ηλιακή ακτινοβολία. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι είναι λάθος.